για να λέγεται πολίτης. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να παρακινήσουμε όλους να μην φοβόνται. Δηλαδή, ο πανεπιστημιακός να μην φοβάται ότι δεν θα τον κάνουν την επόμενη βαθμίδα, ότι δεν θα του δώσουν 100 ευρώ παραπάνω, ότι δεν θα πάρει ένα πρόγραμμα και να καταλάβει ότι έχει υποχρέωση απέναντι σε μια κοινωνία. Σε μια κοινωνία η οποία έχει ένα μεγάλο παρελθόν και θα πρέπει να καταλάβει αυτή η κοινωνία που θέλει να λέγεται ελληνική ή που συναισθάνεται το μεγάλο παρελθόν της, ότι εάν θέλει να λέγονται Έλληνες, δεν πρέπει να αναλύσκονται μόνο στα μνημόσυνα των αρχαίων, αλλά να τους ξεπερνάνε μόνο τότε είναι Έλληνες. Αν μπορούν να ξεπεράσουν. Έχουμε τη δυνατότητα. Έτσι, βεβαίως έχουμε τη δυνατότητα. Βεβαίως έχουμε τη δυνατότητα. Ούτε μνημόσυνα κάνουμε. Δεν μπορεί να αναλύσκεσαι μόνο. Γιατί δεν ξέρουμε να κάνουμε μνημόσυνα. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε τη δυνατότητα και οφείλουμε να ξεπεράσουμε τους προγόνους μας. Διότι αν δεν τους ξεπεράσουμε τους προγόνους μας, δεν είμαστε Έλληνες. Γιατί αυτό κάνανε οι προγονείς μας και λέγονταν Έλληνες. Ξεπερνάγανε όλους τους άλλους. Την προηγούμενη και γενιά. Την προηγούμενη γενιά και ποιες γενιές, πολλές γενιές πίσω. Ξεπερνάγανε τις επιστήμες, ξεπερνάγανε τη φιλοσοφία, ξεπερνάγανε θρησκευτικά δόγματα, ξεπερνάγανε τα πάντα. Άρα λοιπόν, αυτό σκέφτηκα εγώ και είπα, ο καθένας μας πρέπει, ο στόχος να είναι πολύ μεγάλος, να αλλάξει τον κόσμο. Και πώς θα αλλάξει τον κόσμο, αν ο καθένας μας αλλάξει ο ίδιος και όχι αν περιμένουν να αλλάξουν οι άλλοι. Μάνο, καταλαβαίνεις ότι θα μπορούμε να μιλάμε ώρες και χρόνια για αυτά τα πράγματα. Μάλλον πρέπει να σου ξεζουμίσουμε όλη τη ζωή, αλλά πιο. Μέχρι εκεί δεν θα με κάνει κανένας δυνάστης να φοβεθώ το θάνατο. Με καταλαβες. Όταν δεν φοβάσαι το θάνατο, ο δυνάστης δεν μπορεί να σε χρησιμοποιήσει. Τι άλλο μπορεί να σου κάνει εκτός από να σε σκοτώσει. Τι χειρότερο. Τι χειρότερο, τι καλύτερο. Ναι, εννοώ. Ας ξέρω από εδώ πέρα. Αν είσαι ηλιστής.